διαμορφώνεται ένα μέτωπο των αυτοδιοικητικών, τουλάχιστον στην περιοχή της Ηπείρου, οι οποίοι ζητούν μια νομοθετική ρύθμιση ή έστω μια αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία που θα απλοποιεί τις διαδικασίες εμπλοκής και παρέμβασης των περιφερειών και των Δήμων στις εργασίες συντήρησης πολιτιστικών μνημείων. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση που επανέκαμψε στο προσκήνιο με αφορμή επιστολές συλλογικοτήτων από την περιοχή του Ζαγορίου για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα πέτρινα γεφύρια, επιρρύπτοντας ευθύνες στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Ο Αλέξανδρος Καχρημάνης, αφού σημείωσε πως η αυτοδιοίκηση δεν έχει επί της ουσίας καμία αρμοδιότητα να παρέμβει αυτοβούλος για εργασίες συντήρησης σε μνημεία, αναρωτήθηκε μήπως θα ήταν προτιμότερο να αναλυφθεί πρωτοβουλία από το Υπουργείο Πολιτισμού, ώστε να μην απαιτούνται πλέον προγραμματικές συμβάσεις, αλλά να γίνονται οι επεμβάσεις υπό την επίβλεψη των αρχαιολογικών υπηρεσιών. Ήδη πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμορφώνεται ένα τέτοιο κλίμα σε κεντρικό επίπεδο, αν και επί του παρόντος δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποια νομοθετική πρωτοβουλία. Και θα κάνουμε όπως κάναμε τα νόμιμα, είτε αυτό λέγεται βρυσοχώρη, είτε αυτό λέγεται καμπέραγα παλιότερα, είτε αυτό λέγεται γέφυρα της Κόνιτσας που πληρώσαμε στο Πολυτεχνείο πλήρη μελέτη για να κάνει τι χρειάζεται το γεφύρι της Κόνιτσας. Γενικά κάνουμε αυτά που οι υπηρεσίες αυτές μας υποδεικνύουν που έχουν και την αρμοδιότητα. Αλλού είναι όμως το θέμα. Μήπως πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε όλοι? Μήπως πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να πάρει μια απόφαση νομοθετική και να λέει ότι στα γεφύρια, παράδειγμα, ή σε άλλα μνημεία να μην χρειάζεται προγραμματική σύμβαση και να επεμβαίνουμε κατευθείαν οι περιφέρειες ή οι Δήμοι, με την επίβλεψη πάντα των αρχαιολογικών υπηρεσιών? Δεν μπορεί και να μην έχουμε καμία σχέση και να βοηθάμε σε όλα τα μνημεία και να έρχεται ο κάθε χ ξένος στον τόπο και να λέει καλέστε ή τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη για τυχόν ενέργειες που δεν κάνανε ή κάνανε, που κατά τη γνώμη του αυτινού μπορεί να δημιουργήθηκε θέμα σε ένα μνημείο. Ο κύριος Καχρημάνης έκανε εκτενή αναφορά στην κατάρρευση του Θεογέφυρου με αφορμή επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, αλλά κυρίως τη μηνυτήρια αναφορά που έχει υποβληθεί στις τοπικές εισαγγελικές αρχές. Όπως εξήγησε, το Θεογέφυρο είναι χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος από το σημείο που υπήρχε προς το βόρειο τμήμα του Καλαμά και όχι προς το νότιο, όπου εκτελέστηκε το έργο του νέου αρδευτικού και στη συνέχεια ο αναδασμός. Κάτι δρόμου το οποίο κατολίσθησε. Όταν κατολίσθησε αυτό το κομμάτι, με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέβηκαν μηχανήματα κάτω στο ποτάμι και επίσης φτιάξαν το κομμάτι του δρόμου που κατολίσθησε. Εκεί βρήκαν κομμάτι αγωγού που πήγαινε προς Λίθινο, καμία σχέση με τον αγωγό αυτόν που ήταν απάνω στο Θεογέφυρο που πήγαινε προς Σακελαρικό, και το αποκατέστησαν όταν φτιάχνανε το δρόμο. Όλοι οι απίθανοι τύποι, και το λέω, είπανε κουβέντες για αυτούς που έπρεπε να τους σέβονται, γιατί ό,τι είχαν κάνει το είχαν κάνει με όλους τους κανόνες της τέχνης και της αρχαιολογικής υπηρεσίας, της υποδείξης και της αδειοδοτήσης σε ό,τι αφορούσε το Θεογέφυρο. Οι αναφορές του κυρίου Καχρημάνη στη συνέντευξη τύπου της Παρασκευής στα πέτρινα γεφύρια ξεκίνησαν από τις θετικές εξελίξεις για την αναστήλωση της γέφυρας πλάκας. Συνεργαστήκαμε οι τοπικοί φορείς υπό την επιμέλεια των νεωτέρων μνημείων, αλλά οι λύσεις δόθηκαν τοπικά και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Γιώργο Τοσμύρη, τον κύριο Παπαβρανούση και γενικά τους εκπροσώπους του ΤΕΕ για τη συνεργασία, αλλά και τα νεότερα, όπως είπα, μνημεία για την όλη συνεργασία. Φάνηκε όμως η τεράστια διαφορά που υπάρχει από το κέντρο μέχρι εδώ. Ευτυχώς που από το Υπουργείο Πολιτισμού, η Γενική Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων και η τοπική Ηπείρου και Κερκύρας ήταν δίπλα μας για οτιδήποτε και είμαστε περήφανοι και θα το δείξουμε σε ειδική εκδήλωση το τι έγινε όλο αυτόν τον καιρό με την επιμέλεια των τοπικών παράγοντων που δώσανε όλα αυτά τα στοιχεία για να μπορέσει το Υπουργείο να κάνει αυτή τη δημοπρασία και σε λίγες μέρες να έχει ανάδοχο που θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Και κόστισε ελάχιστα, γιατί βάλαμε κάποια χρήματα από την περιφέρεια Ηπείρου και τα υπόλοιπα ήταν δωρεά της Τέρνα, η οποία προς τιμήν της δεν συμμετείχε ούτε καν στον διαγωνισμό.